Βάλε και ντομάτα, βάλε και λοκάνικο. Α, εσύ είσαι το ενισχυμένο παρολί. Ναι. Σε κατάλαβα. Απ' τη φωνή και το τετραόροφο. Με το σούπερ ενισχυμένο παρολί θα πάθεις Novibet. Γιατί τώρα αυξάνεις τα κέρδη σου έως 75% στα δελτία πολλαπλών επιλογών. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφρίας, όπου μόλις ξεκίνησε για αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική της Development 2 League ανάμεσα σε Πελαργούς 1987 και Chicago Trolls. Από τη μία πελαρική με μία νίκη και 5 ήττες μέχρι στιγμής στην σεζόν. Κοντά στους Chicago Trolls, οι οποίοι μετρούν 3 νίκες όσες και ήττες, 3-3 το ρεκόρ τους. Πελαργή τώρα στην επίθεση με τον Φούντο. Να παίρνει και πάλι, Λέτσος από τα αριστερά. Έφερε κάτω καλά, θέλω από δύσκολη θέση. Και ο Λάσος, ο Κολοκοτρώνης είναι αυτός που θα ανοίξει το σκορ για το 2-0. Οι γηπεδούχοι που ξεκινούν με Κολοκοτρώνη, Λέτσο, Μέξι, Φούντο και Παγωνά στην πρώτη πεντάδα. Έχει χτυπήσει ο παίκτης των γηπεδούχων. Παγώνα είναι, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος κρατάει το πρόσωπό του. Ενώ στην πετάδα των Trolls βρίσκεται ο Κότσιας, ο Καραουλάνης, ο Μεταξάς, ο Στρέπη και ο Κουτρουμάνης. Θα μπορέσει να συνεχίσει ο Παγώνας. Κατοχή είναι για τους γηπεδούχους, Φούντος. Οργανώνει τώρα αυτή την επίθεση. Τριγωνία. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Δεν μετράει ότι έγινε στην εξέλιξη της φάσης. Και η κατοχή τώρα είναι για τους Trolls. Καραουλάνης. Παίρνει και εκτέλεια αμέσως ο Στρέπη. Δεν θα σημαδέψει σωστά, αφού το θέλει να τρέξει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Διασκήσε όλο το γήπεδο, τα χάλασε όμως το τελείωμα. Στρέπει. Παίρνει το τρίποντο ο Καραουλάνης. Δεν σημαδεύει σωστά από μακριά. Παραμένουν από ότι έτσι οι φιλοξενούμενοι. Πάσα πέρασε εκτός. Λάθος λοιπόν τώρα από τους άσπρους. Καραουλάνης στα αριστερά. Μπάλα θα πάει και πάλι στα δικά του χέρια. Τους θα εκτελέσει. Μάχη ψηλά στον αέρα, κερδισμένη τελικά η άσπρη. Αγώνας αφήνει στον Φούντο. Πίεζεται αυτός και πατάει τελικά την πλάγια γραμμή. Ναι, ο λάθος έτσι από τους πελαργούς. Πρέπει. Αφήνει στη γωνία, πολύ κακή η πάσα του. Μεταξάς, όχι ο Μεταξάς, με συγχωρείτε, ο Κουτρουμάνης προσπάθησε να συγκρατήσει την μπάλα εντός ορίων. Την έστειλε σε αντίπαλο και τώρα Φούντος. Έστω με τον Κολοκοτρώνη. Έστειλε η επιλογή για πάσα, ο Παγώνας είναι στην περιφέρεια. Θα το πάρει κιόλας από την κορυφή, βρίσκει σίδερο. Μεταξάς σε καλύτερη θέση. Φασίζει να κατεβάσει κιόλας. Καραουλάνης πάει προς τα μέσα, αποφασιστικά η πάσα στο πλάι. Κουτρουμάνης σε μια δύσκολη προσπάθεια, κλείστηκε καλά. Μάτσεψε τα τελικά η πελαργή. Τώρα η μπάλα στα χέρια του Φούντου. Το σκορ παραμένει στο 2-0. Τον αποδολή από του Παγώνα. Συγκρουστήκε με τον συμπαίκτη του. Κρατάει το παίξι των πελαργών. Πίνει έξω. Ακόμα ένα σούτ τριών πόντων. Αστοχό αυτή τη φορά από τον Μέξι.
Καραουλάνης, γρήγορη επίθεση. Βρέθηκε στο παρκέ, πήρε το φάουλ από τον Μέξι. Και έχουμε βολές. Αστοχή πρώτη. Θα βάλει την δεύτερη. Και αυτός είναι ο πρώτος πόντος για τους τρόλους στο παιχνίδι. 2-1. Έπειτα από 4 λεπτά παιχνιδιού. Σπάνε το ρόδι και οι φιλοξενούμενοι. Κολοκοτρώνης. Σας το έτσι όμως από την πίσω από την γραμμή του τρυπόντου. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο με το σκορ στο 4-1 υπέρ των γηπεδούχων. Φούντος άφησε τον τον συμπέκτη του εκεί τον Λέτσο. Έγινε επαναφορά. Λέτσος. Θα φτιάξει ο Φούντος. Στο πλάι. Μπαλά θα πάει στον παγόνα. Βασικά θα φτιάξει στον παγόνα. Καθώς καταλαβαίνει την πάσα και την σταμάτησαν οι τρόλς. Θα φτάσει μέχρι το καλάθι ο Κότσιας για να μειώσει σε 4-3. Παγόνας. Στέκεται από το ύψος της βολής. Μόνο στο ταμπλό η μπάλα, Κολοκοτρώνης κρατάει στην επίθεση στην ομάδα του. 9 δευτερόλεπτα τώρα, Λέτσος. Δεν κατάφερε κάτι ούτε αυτός. Καραουλάνης. Έχουν την ευκαιρία τώρα να προσπεράσουν οι τρόλς. Πάει στο ανάποδο, λέει, από Κότσιας. Θα βάλει μπροστά την ομάδα του για το 4-5. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι από τον ίδιο. Και το τιμόνι πλέον στα χέρια των Chicago Trolls. Φούντος. Λέτσος και τώρα Παγώνας. Πάσα στο πλάι, Κολοκοτρώνης βλέπει τις επιλογές του. Λέτσος έκανε την κίνηση. 4 δευτερόλεπτα ακόμα, ο Παγώνας πρέπει να εκτελέσει. Δεν έχει δει το ρολόι του, έμεινε έτσι μπάλα στα χέρια. Μπορεί να έρθει κάτι καλό από αυτή την επίθεση. Θα έχουμε και αλλαγή τώρα για τους γηπεδούχους, ο Ηλίας Αγγελάκης. Περνάει στο μάτς στην θέση του Λέτσου. Στρέπει. Κότσιας άφησε στο πλάι. Εκτέλεσε για τρεις ο Καραουλάνης, δεν συμπαθεί σωστά. Στρέπει χωρίς καλή ισορροπία, στοχή και αυτός. Καραουλάνης μαζεύει. Νέα 14 επίθεση. Και η πάσα του Κότσια στην συνέχεια. Αγγελάκης. Το γιο στην άλλη πλευρά, γυρίζει. Αστοχή. Καρολάνης. Πατσεγκάζει, τώρα έριξε ταχύτητα. Και πάλι βάλα στα δικά του χέρια. Αστοχή προσπάθεια. Για τρεις. Είναι ο Φούντος. Έπεσε στο παρκέ. Δέχτηκε το φάουλ. Και
τα είπε και σε έντονο εφόσον εκεί με τον Κατσιολί. Έγινε επαναφορά, ένα δίποντο αστοχό. Στρέπει, πάνω στο πλάι. Προσπαθεί να συγκρατήσει ο Κότσιας. Πήρε το φάουλ. Είναι παραφορά. Κλείνεται από δύο παίχτες ο Μεταξάς, βρήκε την πάσα έξω. Και έχουμε φάουλ μακριά από την μπάλα τώρα. Από τον Μεξί. Στο βάρκε ο παίχτης των Πελαργών τώρα θα πάρει το επιθετικό φάουλ από τον Μεταξά. Θυσιάζουμε στα τελευταία δύο λεπτά για την πρώτη περίοδο, 4-8 υπενθυμίζω το σκορ. Φούντος άφησε δίπλα του. Πάλι μπάλα στα δικά του χέρια. Παγώνας υψώνει. Μέχρι προσπαθεί να γυρίσει. Έχει πατήσει γραμμή. Καραουλάνης αργά φτιάχνει αυτή την επίθεση. Μπαμπής άφησε στον Κότσια, πέρε κεφάλι, αστόχησε για τρεις. Κοντά θα έρθει το καλάθι, καθώς ο Παγώνας δημιούργησε εξαιρετικά και ο Αγγέλακης εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του για να μειώσουν έτσι οι γηπεδούχοι στο 6-10. Τελευταίο λεπτό, 6-8 όπως μπορείτε. Όχι 6-10. Το κοντά δεν μπορεί να καταφέρει κάτι ο Κότσιας. Σκόπηκε από την καλή άμυνα του Παγώνα. 7 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση. Καραουλάνης. Όλοι σε βρούμε να εκτελέσει έγκαιρα. Ο Κότσιας ήταν με συγχωρείτε. Και έμεινε μπάλα στα χέρια. 39,4 τώρα στο χρονόμετρο. Φούντος. Μάσα στη γωνία και όπου περιμένει ο Παγώνας του φύγει για λίγο μπάλα από τα χέρια. Συγκράτησε ωστόσο. Αγγελάκης, κάνει βήματα. Τέσσερα δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι για την επίθεση των Chicago Trolls. 20 δευτερόλεπτα. Καραουλάνης. Βλέπει και το χρονόμετρο. Κρατάει τώρα στα 14 λεπτά. Φύνει δίπλα του. Στρέπει, θα πάρει το σουτ. Κοντό όμως, βρήκε σίδερο. 2-1. Κλέβουν. Λαβαίνει ο Καραουλάνης, αλλά αστοχή και έτσι τελειώνει η πρώτη περίοδος με το σκορ στο 6-8. Ξεκίνησε και η δεύτερη περίοδος εδώ στο κλειστό της Ζωφρίας. Στα χαμηλά έχει μείνει το σκορ στα πρώτα 10 λεπτά, 6-8 δείχνει ο Φωτεινός Πίνακας. Με τους φιλοξενούμενους να έχουν πάρει μια μικρή διαφορά 2 ποντών. Στρέπει για 2, θα στοχίσει. Βάλε την μπάλα ο Γιωργούλιας. Και τώρα Σκουλάτος. Γιωργούλιας παίζει και πάλι μαζί του. Φούντος.
Ωραία, θα αποφύγει με την προσπίση, κάνει αδύναμο τελείωμα. Κρατούν ωστόσο οι Πελαργοί. Δημού ένας δει κάποια πάσα έξω, πήρε ο Αγγελάκης. Ένα μακρινό σου τριών πόντων για να απολαύει το ρολόι. Ο Σκουλάτος, μπάλα πέρασε εκτός. Στην άλλη πλευρά από τον Καραουλανή θα ανεβάσει το σκορ στο 6-10. Πάω τώρα πάνω στον Σκουλάτο και έχουμε βολές. Πολύ μια βολή του Σκουλάτου. Καραουλάνης πάσα στη γωνία. Καραουλάνης άφησε στο πλάι. Βάλε και πάλι στην περιφέρεια. Να μαρκάρει στο σούτ τριών πόντων με τη βοήθεια του Αυλό. Θα μπει το καλάθι για το 7-13. Είναι 6 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Ούντος. Καραουλάνης. Σε το χέρετο φαόλο στρέπει. Πέρατε για το καλάθι, 7-15, έχουμε για διακοπή για time out. Μέσα για η βολή από τον Στρέπη για το 7-16. Για Οργούλιας, Παγώνας αφήνει γρήγορα στον Σκουλάτο. Αγγελάκης είδε την κίνηση του Δήμου, πήρε ξανά, γυρίζει ωραία η μπάλα εδώ στην επίθεση των Άσπρων, οι οποίοι θέλουν να απειλήσουν με τον Σκουλάτο. Πολύ δύσκολο καλάθι ανάμεσα από δύο αντιπάλους για το 9-16. Στρέπει. Πάρτο! Το σκέφτηκε για λίγο, το πήρε τελικά από την κορυφή. Ο Γουντρουμάνης θα ήταν καλό το σουτ, θα έσωσαν ωστόσο την νέα κατοχή του Τρόλς. Στρέπει, το θέλει, θα το πάρει μετά από τρίπλα, εκτελεί για το 9-19. Διαφορά στρογγυλά, στρογγυλά στο σουτ 10 υπέρ των φιλοξενούμενων. Γεωργούλιας και έφυγε μπάλα από τα χέρια, έκλεψαν οι τρόλς. Γρήγορα φεύγουν στην άλλη πλευρά. Ο Καραουλάνης ωστόσο έριξε ταχύτητα, βγήκε στην περιφέρεια για να πάρει και αυτός ένα μακρινό σουτ. Μεταξάς από κοντά δεν μπορεί. Τώρα η μπάλα στα χέρια του Καραουλάνη. Ηρεμή, φαίνει δίπλα στον Γιακουμάνη. Καραουλάνης στόχο το τρίποντο. Μια πάσα γρήγορα μπροστά για τον Παγώνα. Δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Γενική αυτή άμυνα λοιπόν από τους ασπρόμαυρους. Παιδιό στην άλλη πλευρά ο Στρέπη, ο ίδιος ο μαζέψει. Και νέα επίθεση άστοχη και αυτή. Επιμένει ωστόσο. Και βρήκε έξω τον Μεταξά. Θα πάρει το σούτ αυτός στο σίδερη μπάλα. Yeah.
Πιλάτος. Ζήτησε ο Δήμου, πήρε. Γύρισε το κορμί του καλά, δεν τελείωσε έτσι καλά τη φάση. Και συνέχεια έχουμε φάουλ. Που έχει γίνει στον Γεωργούλια. Σε πρώτη βολή. Θα στο τσεκέ στην δεύτερη. Αντελάκης όμως ήταν εκεί για να μαζέψει. Παγώνας. Από το πλάι για δύο. Δεν σημαδεύει σωστά. Γιακουμάκης. Καραουλάνης εδώ απέναντι. Τον στρέπει. Σηκώστηκε για τρεις. Συμπαλά στο σίδερο. Αγγελάκης. Και ο Γεωργούλιας τελείωσε ωραία τη φάση. Για να ρίξει τώρα την διαφορά στους 8 πλέον. 11-19, 4-40 πριν από το ημίχρονο. Καραουλάνης. Αλλά πέρασε. Κόπηκε κανονικά, όμως ο Γιακουμάκης δεν υπήρξε κάποιο φάουλ. Σκουλτάτος. Θα κάνει μεταφορά της μπάλας εδώ ο Αγγελάκης. Ένα λάθος από τους πελαργούς, η μπάλα επιστρέφει έτσι γρήγορα γρήγορα και πάλι στα χέρια των φιλοξενούμενων, για τους οποίους θα μπει τώρα ο Κότσιας στο μάτς. Ο Ταξάς θα πάρει το φάουλ. Το έχει κάνει ο Σκουλάτος. Έχουμε και αλλαγή για τους άσπρους. Ο Λέτσος θα επιστρέψει στο μάτς στην θέση του Γεωργούλια. Μέσα η πρώτη βολή. 11-20. Τώρα θα βάλει και την δεύτερη για το 11-21. Σκουλάτος. Πάσε στο πλάι και όπου περιμένει ο Αγγελάκης. Παγώνας και τώρα Δήμου. Ύψος ωραία. Πέρασε και από την άμυνα η μπάλα. Και το 13-21. Κοτσιάς. Προχή με συγχωρείτε ότι στρέπει. Άφησε δίπλα του στον Καραουλάνη. Συγγίζει το σούτο στρέπει, το παίρνει και το βάζει κιόλας. Για το 13-24 και πάλι ο στρέπει θα κάνει τη δουλειά από μακριά. Για το σύν 11 των φιλοξενούμενων, οι οποίοι έχουν συνεχώς λύσεις για να κρατήσουν αυτή την διψήφια υπέρ του διαφορά. Θέλει να βρει την απάντηση. Ο Παγώνας δεν θα τα καταφέρει. Και τώρα ο Κουτρουμάνης. Σταμάτησε την πάσα ο Παγώνας, η μπάλα παραμένει στα χέρια των τρολς. Πανεφέρω Καραουλάνης. Κουτρουμάνης για τρεις. Δεν παίρνει το καλάθι. Ξεφεύγει ο Σκουλάτος. Ακολουθεί να τον πιέζει ο Καραουλάνης. Αγγελάκης έψεψε την πάσα, δεν θα τη βρει. Και τώρα ανοίξει τον κύπελο για τον Καραουλάνη, δεν μπορεί να τον φτάσει κανένας. 13-26. Καραουλάνης. Από μακριά ένα σούτ τον Κότσια, αλλά και πάλι στα χέρια των φιλοξενούμενων. Το πήγαμε στα τελευταία δύο λεπτά της δεύτερης περίοδου. Πρέπει να εκτελέσει ο Στρέπη, καθώς τελειώνει ο χρόνος. Πέλεξε να πασάρει, έτσι πέρανε να εκμεταλλευτεί η επίθεση. Παραμένει έτσι και το 13-26.
Θα του κάνει το φαλ τελικά ο Κότσιας. Πίεσε λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Είναι να επιστρέφει ο Μέξης. Τώρα στο ματς. Παγώνας. Από κοντά θα βρεις το στόχο, 15-26. Στρέπει. Ψάχνει επιλογή, Καραουλάνης είναι κοντά του. Συμφωνείται για τρεις εκείνος, συμπαρασταματάει στο Στεφάνη. Κρατούν ωστόσο και πάλι Σικάγο Τρόλ. Καραουλάνης. Μεταξάς από κοντά, δεν θα μπει η μπάλα στο καλάθι. Δεν το έκανε το χατήρι. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό τώρα. Για την δεύτερη περίοδο πάντα. Σκουλάτος αυσέξιο, ζητάει ο Λέτσος. Παγώνας τώρα θα του δώσει. Προλαβαίνει δύναμη να του κουτρουμάνει. Αδύναμο το τελειώμα του, airball. Αλλά στην συνέχεια ο Σκουλάτος θα κάνει δουλειά. Για το 17-26. Κοσιάς αυσέ στον Μεταξά. Κουτρουμάνης στη γωνία. Το Στρέπει θα πάρει ακόμα ένα μακρινό σου. Θα το βάλει και αυτό. 17-29 έχει βρει το χέρι του Στρέπει. Έχει κάνει αρκετή ζημιά από μακριά μέχρι στιγμής. Σήμερα τώρα έχουμε μια επίθεση 20 δευτερολέπτων για τους πλαργούς. Ολομόναχος ο Αγγελάκης θα πει και ευχαριστώ. 19-29. 7 δευτερολέπτα Καραουλάνης. Διασχίζει όλο το γήπεδο, θα πάρει και την προσπάθεια. Δεν καταφέρνει κάτι. Φινάλε λοιπόν για στη δεύτερη περίοδο. 19-29 το σκορ. Πήγαμε και στο δεύτερο μισό του παιχνιδιού που βρίσκει μπροστά του Σικάγο Τρόλς με 19-29. Στο μείον 10 από την άλλη πελαργή 1987. Γρήγορα όμως θα πέσει η διαφορά σε μόνο ψήφο και πάλι. Καθώς ο Σκουλάτος θα πυροβολήσει από μακριά για το 22-29. Στρέπει. Άψε δίπλα του. Σηκώνεται από κοντά ο Κότσιας. Κατοχή είναι για τους ασπρούς, λένε τελικά οι διαιτητές. Φούντος. Έχει σταματήσει την τρίπλα, να ζητεί κάποια επιλογή. Παγώνας στον Μεξί. Πάσε και πάλι έξω. Ολοκοτρώνης. Σηκώθηκε για δύο. Κρατούν οι πελαργοί, ο Παγώνας θα το πάρει με αυτοπεποίθηση. Μπαίνει και βγαίνει όμως η μπαλά, δεν στάθηκε τυχερός. Και συνέχεια ο Μέξης θα κάνει μια λάθος πάσα. Μπαλά πέρασε κατευθείαν εκτός αγωνιστικού χώρου. Χάθηκε έτσι και η ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο οι πελαργοί. Παραμένει το 22-29. Καραουλάνης. Σε πάλι από τα χέρια την αεροπή για να κάνει την πάσα. Ούντος. Μέξης. Βγαίνει δυναμικά πάνω το Καραουλάνης που κάνει τελικά το φάουλ. Έγινε επαναφορά. Ούντος. Παγώνας μέχρι στην κορυφή. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Μέχρι αποφασίζει να εκτελέσει από μακριά στη βάση της ρακέτας η μπάλα. Και τώρα Κώστιας. Χαμηλή πάσα για τον Κουτρουμάνη. Ένα σούτ για δύο από τον Μπάμπη άστοχο. Και τώρα Φούντος. Αγώνας αφήνει στα αριστερά. Ο Σκουλάτος είναι αυτός που θα πάρει το σουτ. Θα καταλήξει να σε έβαλα τώρα.
για το 25-29. Δεύτερο τρίποντο εύστοχο για τους Πελαργούς στην τρίτη περίοδο. Και κάπως έτσι η διαφορά πέφτει και στους 4. Στρέπει λίγο πιο πίσω από τη βολή, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Φούντος. Βλέπει τις επιλογές του. Τώρα αφήνει στον Σκουλάτο από πολύ μακριά εκείνος. Μέξης πήρε το rebound, θα το βάλει μετά από το lay-up. 27-29, ένα σερί. 8-0 τρέχουν πλέον οι γηπεδούχοι και αναγκάζουν τους Chicago Trolls να καλέσουν time out. Στο 27-29 έχουν πλησιάσει πλέον οι γηπεδούχοι. Μόλις ένα δίποντο τώρα χωρίζει τις δύο ομάδες, καθώς έχουν φτιάξει ένα σερί 8-0 με τα δύο τρίποντα του Σκουλάτου και το δίποντο του Μέξη. Άστοχο το σούτ από μακριά από τον Κότσια. Ολοκοντρώνης. Με πλάτη στο καλάθι ο Παγώνας. Προσπαθεί να γυρίσει, θα το κάνει με το δεξί. Ζητάει φάουλ, δεν υπάρχει κάτι. Όπως λένε οι διαιτητές και τώρα Κότσιας. Στρέπει για τρεις. Είναι αυτό από το σούτ του. Φούντος. Προσπαθεί να ξεφύγει από την πίεση του Καραουλάνη. Θα του κάνει το φάουλ εκείνος. Και από το πλάι θα επαναφέρει ο Κολοκοτρώνης. Παγώνας από κοντά. Τους βρήκε τελευταίος, να δούμε. Ο μια τεχνική πήρε τώρα σε Φούντο και Καραουλάνη. Θα να γίνει επαναφορά από το ίδιο σημείο. Φούντος. Ένα τρίποντο, άστοχο από τον Σκουλάτο. Μέξης. Ένα φάουλ από τον Μεταξά. Χαμηλά έχει γίνει. Και θα ξαναπάει στην επαναφορά η μπάλα. Παγώνας, Σκουλάτος. 14 λεπτά στο χρονόμετρο. Παίρνει και το σκρίνι, έμεινε με τον Μεταξά. Πάσα έξω, Παγώνας για 3, δεν παίρνει το καλάθι. Κότσιας, τον πιέζει ο Παγώνας, τώρα θα του κάνει το φάουλ. Συνέχεια στο μάτς, Καραουλάνης. Πάει μόνος του μέχρι το τέλος. Έσωσε και την κατοχή. Μεταξάς βγάζει έξω. Στρέπει, πλησιάζει, πάει στο ανάποδο λέει, αλλά έχει κάνει βήματα. Πάμε Μημάρα, θέλουμε ενέργεια. Βέβαια κουμπάκης έχει επιστρέψει τώρα στο παρκέ. Όπως και ο Αγγελάκης για τους Πελαργούς. Φούντος. Παγώνας και τώρα Μέξης. Γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι ανάμεσα από δύο παίκτες, θα μπορέσει να σκοράρει. 27-31 και έχει βρεθεί και στο παρκέ τώρα. 29 όλα, με συγχωρείτε. Σοφαρίζουν οι γηπεδούχοι και έχει βρεθεί στο παρκέ ο παίκτης των Άσπρων. Κρατάει το κεφάλι του από ό,τι μπορώ να δω. Τώρα θα σηκωθεί μέχρι στον Πελαργών.
Μπάλα είναι για τους Chicago Trolls. Θα συνεχίσει κανονικά στο ματσο Μέξης. Τελευταίο 5 λεπτό τώρα στην τρίτη περίοδο. Μεταξύ σας ζητάει, πάλι θα καταλήξει στον Κότσια. Σηκώνεται αυτός υποπίεση, θα ξαναβάλει μπροστά την ομάδα του. 29-31. Φούντος. Αγγελάκη στο πλάι. Και τώρα ο Σκουλάτος, λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Παγώνα, ζητάει ο Φούντος στο πλάι, σε αυτόν θα πάει μπάλα, εκτελεί για δύο, θα το χάσει. Κότσιας. Καραουλανής. Πάσα έξω. Πολύ κακό το σούτ όμως από τον Γιακουμάκη. Σκουλάτος. Σηκώνεται από κοντά, Καρόλο που είχε κολλημένο αντίπαλο πάνω του, θα τον νικήσει κατά κράτος και ισοφαρίζει τώρα ο Σκουλάτος και πάλι 31-31. Καραουλάνης και τώρα στρέπει. Πέρα από τα δεξιά, στο έδαφος το παίξι των Πελαργών, βγήκε η άμυνα ωστόσο για τους άσπρους. Παγωνάς. Το φαουλ το έχει κάνει ο Γιακουμάκης τώρα. Και έχουμε και βολές. Μέσα η πρώτη βολή του Παγώνα. Εκτελεί και την δεύτερη εύστοχα, 2-2. Στο συν 2 πλέον η Πελαργή, 33-31. Ο Λέτσος επέστρεψε στη θέση του Φουντού. Πρέπει, έπαιξε με τον Μεταξά, η μπάλα κατέληξε και πάλι στα δικά του χέρια. Μεταξάς, Γιακουμάκης βρήκε τον Στρέπει. Κάτω από την αντιπαλή ρακέτα, εκείνος κόντρα σε υψωμένα χέρια. Βγαίνει άμυνα, ηρεμία ζητάει ο Σκουλάτος. Και αυτός θα κατεβάσει. Παγώνας. Με ρίσκο αυτή η πάσα, δεν πέρασε. Καραουλάνης. Πολύ κακή επιλογή. Δεν βρισκόταν εκεί ο Στρέπει. Μπάλα πέρασε κατευθείαν εκτός αγωνιστικού χώρου. Παραμένει έτσι 33-31. Σκουλάτος. Πυροπαγωνάς. Προσπαθεί να του φτιάξει χώρο Μέξης. Στέγεται για δύο από μέση απόσταση, ευστοχή. 35-31, ο Παγώνας ανάλαβε δράση τώρα στις τελευταίες φάσεις και στέλνει στο σύμπ 4 πλέον τους Πελαργούς, 2-10 πριν να αφήσουμε πίσω μας και την τρίτη περίοδο. Ανεβάζει ταχύτητα ο Καραουλάνης, τον σταματάνε με φάουλ. Το έχει κάνει ο Λέτσος. Στην γραμμή λοιπόν ο παίκτης των Trolls. Πάει στην πρώτη. Ανοίγει το δεύτερο, ο ίδιος πάει να διεκδικήσει και παραδέχεται ότι εκείνος ακούμπησε τελευταίος. Ο Γιώργουλιάς στο 2-6 επιστρέφει στο παρκέ, στη θέση του Μέξη. Yeah.
Πιλάτος. Κάτι λιγότερο από 2 λεπτά ακόμα στην περίοδο. Παγώνας. Πιέζεται από τον Γιακουμάκη. Ωραία όμως θα τον αποφύγει με την περιστροφή. Αυτό είχε στην συνέχεια, κράτησαν οι άσπροι. Ωραία Παγώνας, θα αλλάξει κατεύθυνση. Τρομερό καλάθι του Παγώνα, θα πάρει και το φάουλ. Άψογη κίνηση από τον παίκτη των Πελαργών, 37-32. Και έχει βρεθεί και στο παρκέ, τώρα σηκώθηκε πάλι καλά. Και αυτός θα πάει και στην γραμμή για την μία συμπληρωματική βολή του. Μέσα και η βολή. 38-32. Κοτσιάς στον 11-3. Πήγε στην πορεία του Παλασσού Αγγελάκης. Ψάξε την πάσα, ρίσκαρε λίγο. Παγώνας κράτησε. Πήγε προς τα μέσα, σκόραρε και πάλι. 240-32. Τελευταία 53 δευτερόλεπτα. Μια τυφλή πασέ για τον Κότσια. Σηκώνεται για 3. Στο σίδερο η μπάλα. Η γρεμία του Πιλάτος. Θα παίξει γρήγορα. Θα γίνει το λάθος τελικά. Όχι. Κατοχή είναι για τους Πελαργούς, καθώς τελευταίος βρήκε ο Καραουλάνης. Στο μάτς εν τω μεταξύ επιστρέφει ο Κολοκοτρώνης. Σκουλάτος. 14 λεπτά τώρα για την επίθεση. Πάσε χέρι με χέρι, Κολοκοτρώνης. Σηκώνεται. Ο Γελάκης εκτελεί, καθώς δεν έχει βρει στο Στεφάνι μπάλα. Και τώρα έχουμε τελευταία 16 δευτερόλεπτα όλα για τους Chicago Trolls. Κοτσιάς. Πιέζει τον Κολοκοτρώνη, 4 δευτερόλεπτα ακόμα, θα πάρει το φάουλ τελικά. Είχα να δώσει φάουλ. Η γηπεδουχή ήταν το τέταρτο μοντικό αυτό. Μεταξάς, 3-2, εκτελεί για τον μπάζερ, όχι δεν θα έρθει. Είναι λοιπόν για αυτή την περίοδο 40-20-40-32 με σχολείται το σκορ. Μπήκαμε μόλις και στην τέταρτη περίοδο. Με τους γηπεδούχους να έχουν πάρει ένα μικρό προβάδισμα, ένα καλό προβάδισμα βασικά, όχι μικρό, 8 ποντών, 40-32. Έχουν τώρα φωτεινό πίνακα και έτσι καλούνται σε αυτά τα τελευταία 10 λεπτά οι Πελαργοί να υπερασπιστούν αυτό το υπέρ του σκορ. Να από την άλλη, Chicago Trolls θα παλέψουν για την ανατροπή. Φούντος. Ψάχνει επιλογή ενώ πιέζεται. Αγγελάκης. Υπάρχει φάουλ, υπάρχει υπόδη με συγχωρείτε από τον Καραουλάνη. Λέτσος θα επαναφέρει. Φούντος. Γιονκούλιας, ζητάει ο Λέτσος επιμονά. Τα Ιερά σχολείται για 2, μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Παραμένει το 40-32, Κότσιας. Πάει όλο τον δρόμο μόνος του, θα μπορούσε να έχει βάλει και το καλάθι εδώ. Θα στέξει όμως στο τέλος. Και τελικά θα πάει στη γραμμή για 2 βολές. Στη γραμμή λοιπόν ο Κότσιας. Θα βάλει την πρώτη. Για το 40-33.
34. Κούντος. Θέλει να γυρίσει ο Κολοκοτρώνης. Πέρασε πάσα για τον Αγγελάκη. Για ο Ρουβούλιας. Θέλει να το κλέψουμε. Και τώρα στρέπει. Θα πέφτει για τον Αγγελάκη. Τώρα θα πέρασε και το κέντρο. Κουντρουμάνης πάει προς τα μέσα. Δεσκευτεί το μπλέξα τα χέρια του Κουντρουμάνη και του Κολοκοτρώνη. Θα πάρει το φαουλ τελικά. Ο Κουντρουμάνης θα πάει στη γραμμή. Ο Μπέξης επιστρέφει στη θέση του Γεωργουλιά. Έξω πρώτη βολή. Δεν αλλάζει το 43-4. Θα βάλει και δεύτερη. 40-35. Κούντος. Θεωρεί πως έχει βρει και πάλι ο Φούντος. Έγινε επαναφορά. Φούντος παίρνει χέρι με χέρι. Λέτσος. Στέκεται το έχεις της βολής. Αστοχή τελικά. Το μπατζεύω Καραουλάνης. Πέρασαν 2 λεπτά στην τέταρτη περίοδο. Διατηρούνται μπροστά οι πελαργοί. Προσπαθούν να μειώσουν από την άλλη Chicago Trolls. Πρώτη ασχέριζε το φάουλ χαμηλά τον Κολοκοτρώνη. Ενώ από ό,τι βλέπω ο Παγώνας ετοιμάζεται να επιστρέψει. Όχι. Αλλάζει η απόφαση ο coach. Όχι, τελικά ο Παγώνας θα περάσει. Καραουλάνης. Γυρίζει ο Στρέπη, συγκρούεται, αλλά αυτό δεν τον αποτρέπει από τον ασκοράρι. 40-37. Ένα τρίποδο πλέον χωρίζει τις δύο ομάδες. Προσπάθησε να συγκρατήσει το Κότσιας, δεν τα κατάφερε, η κατοχή παραμένει στο χέρι των άσπρων. Το Σκουλάτος τώρα παίρνει την θέση του Αγγελάκη. Έγινε το κλέψιμο, ο Κότσιας θέλει να τρέξει. Απλώνει το χέρι του Σκουλάτος, του κάνει το φάουλ για να τον σταματήσει. Καραουλάνης. Στέκεται για 3 στο σίδερο η μπάλα. Παίρνει στα τελευταία 7 λεπτά. Κούντος. Πέρασε με ωραίο στυλ ο Κοτσιάς. Πάει μέχρι το τέλος. Υπάρχει φάουλ χαμηλά από τον Μέξι. Και τώρα ο Δήμου θα περάσει το μάτς. Θα αντικαθιστά τον Λέτσο. Έχουν σημειώσει τα ομαδικά ωστόσο από τους άσπρους. Έξω πρώτη βολή από τον Κοτσιά. Έξω και η δεύτερη. Ο ίδιος όμως θα μαζέψει το rebound. Παρενεύει ο Φούντος. Πέταξε αυτό στην μπάλα. Και έτσι έχουμε 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους τρόλς. Θα ξαναγίνει επαναφορά καθώς ο Μέξης δεν άφησε την απόσταση που έπρεπε.
Έτσι λοιπόν το ρολόι έχει ξαναπάει στα 14 δευτερόλεπτα. Στρέπει. Σηκώνεται για 3. Δεν θα σημαδέψει σωστά. Κουλάτος. Πυροδήμου κατά την αντίπαλη ρακέτα, δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Τώρα Καραουλάνης τρέχει στην άλλη πλευρά, τον παίζει καλή άμυνα ο Φούντος, τον ξεπέρασε όμως και έβγαλε και την πάσα πίσω από την πλάτη. Τα χάλασε όμως ο Κοτσίας στο τελείωμα. Ούτε με τη δεύτερη θα μπορέσει να σκοράρει. Θα πάει μόνο στην γραμμή για τις δύο βολές του. Κοτσίας. Θα χάνει τη δεύτερη. Μαζεύει όμως και πάλι. Δεν θα μπορέσει να ισοφαρίσει. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία εδώ για τον κότσο της επαφής. Αστόχησε. Κάτι λέγε με τον ρέφερι. Βιάστηκαν εδώ να επαναφέρουν οι άνθρωποι. Φούντος. Τελευταία 6 λεπτά τώρα στο μάτς. Είναι το φαουλος Κουλάτος από τον Κουτρουμάνι, αν βλέπω καλά. Φούντος θα επαναφέρει και πάλι Σκουλάτος με τον Κουτρουμάνι στην πλάτη του. Πάει με το δεξί. Την φορά έχουμε φαουλ για βολές, αν δεν κάνω λάθος. Στην πρώτη. 40-37 με συγχωρείτε. Το σκορ τώρα διορθώθηκε. Και στον φωτεινό πινακά. Κράτησαν οι άσπροι. Κουλάτος θα πάρει ακόμα ένα φάουλ. Από τον Στρέπη αυτή τη φορά έχει γίνει. Και έτσι και πάλι θα πάει στο ίδιο σημείο. Για δύο νέες βολές. Νωρίτερα δεν έβαλε καμία από τους δύο, να δούμε αν θα καταφέρει κάτι καλύτερο τώρα σε αυτό το νέο ζευγάρι. Ένα 27. Στρέπει. Μεταξάς. Χαμηλή πάσα Στρέπει κράτησε. Του Τρουμάνης. Μια πάσα στην τύχη νομίζω. Και έχει κάνει εξαιρετικό φαουλ εδώ ο Κότσιας. Και προλάβει και στήθη μπροστά του ο αντιπαλός του Σκουλάτος. Έπεσε με δύναμη. Έτσι ο παίκτης τον τρώσε πάνω του και κατοχή άλλαζε τώρα χέρια. 41-37 παραμένει το σκορ, 5 και 15 πριν από το τέλος. Φούντος. Παγώνας, έχουμε επιθετικό φάουλ. Ο Δήμου είναι αυτός που έχει υποπέσει την παράβαση. Πήγε προς τα μέσα, κέρδισε το φάουλ. Δεν έβαλε το καλάθι, πάει στη γραμμή και αυτός. Και τα φάουλ στις τελευταίες φάσεις. Βολές εκατέρωθεν. Βάλει την πρώτη. 41-38. Χάνει τη δεύτερη και πάλι τρόλς όμως με την μπάλα στα χέρια.
Καραουλάνης. Πήρε για λίγο χώρο, εκτέλεσε μπροστά από τον Φούντο. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Πουλάτος. Πάσα στο πλάι. Δήμου. Θέλει να χτυπήσει ο ίδιος. Δεν θα μπορέσει να πετύχει κάτι. Κουντρουμάντης. Θέλει να γυρίσει ο Καραουλάνης. Κάνει και την ισορροπία του. Κράτησαν την μπάλα οι τρόλς. Φωτιάς για 3. Δεν θα μπει το καλάθι. Παραμένει το 41-38. Απόσταση 3 πόντων. Τελευταία 4 λεπτά. Φούντος. Τέλεσε για 3 ο Σκουλάτος. Δεν θα σημαίνει ούτε αυτό σωστά. Φωτιάς. Θα πάρει το φαουλ. Έχουμε και διακοπή για time out. Έχουμε και πρώτη βολή για το 41-39. Μέσα και η δεύτερη με τον Κότσια, 41-40. Τον πόντο πλέον έχουν πλησιάσει οι τρόλς, 3-30 πριν από το τέλος και του παιχνιδιού. Δεν υπάρχει σφύριγμα για φάουλ που έχει κάνει ο παίχτης των γηπεδούχων. Και έτσι ο Καραουλάνης τώρα είναι στην γραμμή και μπορεί να βάλει μπροστά την ομάδα του. Το σίδερο η πρώτη. Ανοιχέται η δεύτερη, 0-2. Φούντος. Κουλάτος. Πάει με φόρα προς τα μέσα. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Τώρα ο Κότσιας. Την άλλη πλευρά. Και ανοίγει όλο το γήπεδο σε αυτό το coast to coast για να δώσει το προβάδισμα στους τρόλους. 41-42. Και έχουμε και ένα σφύριγμα για να σταματήσει το παιχνίδι καθώς έχει χτυπήσει ο Σκουλάτος. Θα περάσει εκτός για να μπει ο Λέτσος στην θέση του. Είναι ένα πλέον οι τρόλς. Κάτι λιγότερο από 3 λεπτά ακόμα. Φούντος. Είναι ο Παγώνας. Κλείστηκε από 2, βρήκε την πάση έξω για τον Μέξι. Πολύ καλή άμυνα από τον Κότσια. Έχει στο απέναντι γήπεδο. Ο Μέξι να ακολούθησε, το έκανε το φάουλ. Λίγο έλειψε να πάρει το maximum από τη φάση. Αλλά οι βολές θα εκτελεστούν μετά το time out. Στη γραμμή τώρα λοιπόν ο Κότσιας. Εγώ μια άστοχη βολή. Παραμένει το 41-42. Ο ίδιος υπενθυμίζω νωρίτερα έδωσε τα ενία στους Chicago Trolls. Με το εύστοχο τίποτό του, αυτή τη φορά δεν θα καταφέρει να εκμεταλλευτεί καμία από τις προσπαθίες του από τη γραμμή. Παγώνας. Προστρέπει, έχει κάνει το φάουλ. Και έχουμε βολές για τους άσπρους τώρα. Yeah.
προσοχή. Και αυτό στην πρώτη. Ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Θα τη χάσει και αυτή. Το rebound στα χέρια ασπρόμαυρα. Του στρέφει συγκεκριμένα 2 και 20. Ακόμα για το τέλος 41-42. Καραουλάνης. Σειρομεταξάς. Πάλι Καραουλάνης θα το τολμήσει από μακριά στο σίδερο η προσπάθεια. Παγώνας. Κύριος Κουλάτος. Μένει ψηλά για να πιέσει ο Καραουλάνης. 6 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Παγώνας, πρέπει να βρει λίγο χώρο, πρέπει να εκτελέσει. Εκτελεί, αλλά τη σημαίνει πάρα στα χέρια, δεν προλαβαίνει να την διώξει αγκέρα. Παραμένει στο 41-42. 1:35 τώρα για το τέλος. Κότσιας. Κρυζή, σηκώνεται. Ένα άστοχο το σούτο, στρέπει όμως, θα μαζέψει στην περιφέρεια. Στρέπει κρατά, θα σηκωθεί για τρεις. Σε ένα μεγάλο τρίποντο του στρέπει. Το παίρνει πάνω του. 41-45. Τελείως στρέπει σε ένα αρκετά καθοριστικό χρονικό σημείο. 1:10 πριν από το τέλος και φέρνει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας στην ομάδα του. Στο συν 4 πλέον οι τρόλς. Και τώρα Σκουλάτος για τους πελαργούς. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Παγώνας. Λέτσος από κοντά δεν θα μπορέσει να ευστοχίσει. Καραουλάνης. Κρατάει. Βρήκε άδεια και την άδεια πάλι ρακέτα. Πάρα πολύ κακή άμυνα εδώ από τους γηπεδούχους. 41-47. Παγώνας. 35 δευτερόλεπτα. Βλέπει την πάση έξω. Θα το πάρει ο Σκουλάτος και θα το βάλει κιόλας. 44-47. Δίνει ελπίδες στους πελαργούς. 27 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Και γίνει και φάουλ στη συνέχεια από τον από τους γηπεδούχους. Στη γραμμή τώρα θα πάει ο Στρέπη. 44-47. 27 δευτερόλεπτα θα απομένουν για το φινάλε. Έξω πρώτη. Κάθε πόντος μετράει τα χρυσός από εδώ και πέρα. Βάζει τη δεύτερη ο Στρέπη, στέγεται ψυχραιμός στην δεύτερη προσπάθεια. 44-48 και έχουμε time out για τους πελαργούς. Μπροστά θα επαναφέρουν οι πελαργοί, οι οποίοι θα αναζητήσουν ένα γρήγορο καλάθι. 44-48. Υπερθυμίζω το σκορ. Κούδος ψάχνει κάποια επιλογή με ρίσκο. Η πάσα έφτασε όμως η μπάλα στον Λέτσο. Αυτός το χάσε από κοντά. Μεγάλη ευκαιρία χαμένη εδώ για τους πελαργούς. Προλαβαίνει και κάνει το φαουλ στη συνέχεια ο Σκουλάτος. Στη γραμμή θα πάει ο Στρέπη. Στα 24 λεπτά έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Ο Κολοκοδρώνης θα επιστρέψει στη θέση του Λετσού. Στρέπει. Έτοιμος για την πρώτη. Μέσα η πρώτη. 44-49. Τη δεύτερη. Υπάρχει ένα σπρώξιμο από τον Μετάξα. Ένα φτηνό δωράκι εδώ από τον Μετάξα. Στέλνει τον Σκουλάτο στην άλλη πλευρά για δύο εύκολους πόντους. Okay.
θα σκουπίσει για την πρώτη ευκαιρία. Παραμένει το 44-49. Τώρα σιγά σιγά ετοιμάζεται και για την δεύτερη. Θα τη χάσει και αυτή, 0-2. 18 δευτερόλεπτα, μεταξύ θα δεχτεί το φάουλ. Και τώρα θα μεταγεννηθούμε στην άλλη πλευρά. Και όπου μεταξύ θα πάει για τις δίκες του βολές. Θα γίνει και η αλλαγή. Αναγκαστική, καθώς κάποιος έχει κάνει το πέμπτο προσωπικό του φαουλ, ο Κολοκοτρώνης, και θα περάσει αυτός. Έξω η πρώτη από τον Μεταξά. Κάνει και τη δεύτερη. Σκουλάτος, Παγώνας. Προς τα μέσα, άστοχο και αυτό το σούτ, 7 δευτερόλεπτα νομίζω δεν αλλάζει κάτι. Νίκη λοιπόν για τους Chicago Trolls, η τέταρτη στην φετινή σεζόν, θα πάνε στο 4-3 ενώ από την άλλη πελαργή θα γνωρίσουν την έκτη, ήττα τους θα πέσουν στο 1-6, 44-49 λοιπόν το τελικό σκορ.